Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρά. Απαιτούν εθνική γραμμή. Απαιτούν κοινή εθνική γραμμή. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι ίσως η μόνη περίοδος στην οποία εγώ έχω ζήσει, όπου οι επαφές μεταξύ των κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχουν. Είναι εξαιρετικά λίγες. Αυτό οδήγησε και σε αποτελέσματα που, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, που έχει δομικές αδυναμίες, οι οποίες ενδεχομένως, επειδή το περιβάλλον ήταν εξαιρετικά θετικό για μια τέτοια συμφωνία, θα μπορούσαν να ήταν μια ουσιαστικά καλή συμφωνία. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής σε μια εποχή όπου τα Βαλκάνια βρίσκονται σε μια γενικότερη αναστάτωση. Το θέμα της συμφωνίας έχει κλείσει για εσάς, για την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή, ή μελλοντικά θα επιδιώξετε κάποια τροποποίηση? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο. Καταρχήν, η συμφωνία είναι μια διεθνή συμφωνία. Μια διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και όλου του κόσμου. Είναι μια συμφωνία την οποία οποιαδήποτε αυριανή κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να την αποδεχθεί. Έχουμε περιθώρια κατά τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας, της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας, με τα διάφορα κεφάλαια όπου η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται το δικαίωμά της να θέσει θέματα μέσα στην ευρωπαϊκή λογική, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα, τα οποία με τα βεβαιότητας θα ανακύψουν και έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Για την αναθεώρηση του συντάγματος, θα μας κάνετε ένα σχόλιο? Θα σας κάνω ένα σχόλιο. Ήμουν χθες στην Κύπρο και μίλησα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε και οι δύο ήταν αν ψηφίστηκε το 16, δηλαδή το άρθρο το οποίο θα επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όταν τους είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε μέχρι τέλους να μην ψηφιστεί, οι άνθρωποι πανηγυρίζανε, διότι για την Κύπρο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι 7% του ΑΕΠ τους. Η Κύπρος έχει τώρα που μιλάμε, πέραν της αύξησης, 45.000 ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται, και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου ξεκινάει μια εκπαιδευτική διπλωματία, ιδιαίτερα στις χώρες του κόλπου, για να φέρει ακόμα περισσότερους φοιτητές στην Κύπρο. Εάν η Ελλάδα εχθές είχε ψηφίσει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του συνταγματικού, το, όπως αντιλαμβάνεστε, θα διεκδικούσαμε και εμείς ένα μερίδιο αυτής της αγοράς, το οποίο θα οδηγούσε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση και στην παιδεία, αλλά και από αναπτυξιακής λογικής. Εγώ λυπάμαι αφάνταστα για αυτήν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι μια απόφαση τελείως στενοκέφαλη. Μια απόφαση που, θυμίζω, δεν έχει υπάρξει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Ακόμα και στη Βόρειο Κορέα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην Κούβα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ο τελευταίος των Μοϊκανών, εννοεί να αφήσει την Ελλάδα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας από αυτή την άποψη. Το δεύτερο άρθρο που λυπάμαι που δεν αναθεωρείται είναι το άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος, όπου για άλλη μια φορά και εκεί εθελοτυφλούμε κανονικά. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ονομάζουμε δάση περιοχές που είναι πόλεις ολόκληρες, βλέπε Πέραμα, και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα χάθηκε χθες. Κύριε Βαγγελιάρη, ένα σχόλιο. Ρωτήσαμε και τον κύριο Λοβέρδο λίγο νωρίτερα για το σημερινό μήνυμα ανασχηματισμό. Κάποια πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μέχρι και πέρυσι έβγαζαν κορώνες εναντίον της κυβέρνησης Ζανέλ, σήμερα υπουργοποιήθηκαν. Και γενικά ένα χαρακτηρισμό. Τι να πω, ρε παιδιά. Εγώ είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν αυτά τα στελέχη. Επειδή ο κύριος Λοβέρδος είναι στο ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως τα θυμόταν. Εγώ είχα ξεχάσει την ύπαρξή τους. Μου θυμίζει λιγάκι την προσπάθεια που ψάχνει κάποιος στα αζήτητα να βρει κάτι σε κάποιες δύσκολες στιγμές. Είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτή την ιδέα της κεντροαριστεράς με ανθρώπους εξαιρετικά μειωμένης επιρροής. Έχω την αίσθηση ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η κυβέρνηση να έχει να διαχειριστεί το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών.
των ευρωεκλογών και των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης να πάρει το μήνυμα του λαού και να επιβιώσει άλλους 5 μήνες. Φαντάζομαι ότι θα φροντίσει να το αποφύγει.